Γεια σας. Γεια χαρά. Και ξεκινάμε με την Εύελιν. Γεια σου, κορίτσι μου. Χαίρετε. Σήμερα σε βλέπω λίγο ήσυχη, σαν να βράζεις λίγο μέσα σου. Καθόλου. Είσαι σίγουρη? Απολύτως. Δεν έχεις κάτι να μου πεις για χτες? Όχι, το νομίζω ότι είχα να το πω, το είπα, δεν έχει κάτι άλλο. Okay. Γενικά θεωρώ ότι το είχα πει και στη συζήτηση που είχα με τον κύριο Κουντουνάρη. Mm-hmm. Εγώ στη ζωή μου όλα τα έχω πολύ, ό,τι εξαρτάται από μένα και μπορεί να, και εξαρτάται να το ζητήσω σαν εξήγηση σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι γύρω μου να έχουν στάνταρ και πάω σύμφωνα με τους κανόνες των ανθρώπων, γιατί είμαστε σε ένα παιχνίδι και πάμε με κανόνες. Οπότε εφόσον εγώ παίρνω έμπνευση από εσάς, ακούω ότι το κάθε τι που λέτε σίγουρα απόλυτα. Οπότε αφού το ακούω, πάρα πολλές φορές μπερδεύομαι και αυτό χθες το είπα σαν παρατήρηση. Μπορεί να ακούστηκε λίγο. Δεν θα έλεγα επιθετικό, απλά δεν ξέρω αν ήμουν τσαντισμένη. Μπορεί να ήμουν λίγο πιο έντονη. Συγγνώμη αν φάνηκε έτσι. Απλά επειδή είμαστε σε ένα διαγωνισμό και παίρνω έμπνευση εγώ προσωπικά από εσάς, θέλω να έχω κάποια στάνταρ. Τα οποία αυτά τα στάνταρ μπερδεύονται πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Δηλαδή, είναι ένα look το οποίο λέμε είναι μη διαγωνισμό. Ωραία, άρα λέω, αυτό το πράγμα είναι εκτός concept, άρα είναι μη διαγωνισμό. Ωραία, άρα είναι ένα. Οκ, okay, τέλος, το κλείνουμε αυτό. Αυτό το κουτάκι έκλεισε, το βάζουμε στην άκρη. Είναι ένα στάνταρ. Εμένα με τρελαίνει το χάος στα πάντα στη ζωή μου, στους ανθρώπους, στη σκέψη μου. Τα έχω όλα πολύ τακτοποιημένα. Κοίτα αυτό. Να σου πω κάτι. Η μόδα είναι τέχνη. Ναι. Και δεν μπορείς να τις βάλεις κουτάκια. Γι' αυτό είμαστε και τρεις άνθρωποι για να ακουστούν τρεις διαφορετικές απόψεις. Ναι. Το τι βλέπουμε σε μία εικόνα όταν κάθεται απέναντί μας είναι, διαβάζουμε και λίγο πίσω από τις λέξεις, πίσω από το πρόσωπο, από τη διάθεση, από όλο αυτό που βγαίνει μέσα από την ψυχή του ανθρώπου και μετά στο ρούχο. Ναι. Αυτό, κάθε φορά που έρχεσαι και εσύ απέναντί μου και σου λέω, χαμογέλασε, βλέπω το πρόσωπό σου, λάμπει, αυτά δεν στα λέω τυχαία, γιατί διαβάζω κάτι άλλο από εσένα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε μία εικόνα. Μην βάζεις τον εαυτό σου, και αυτό το λέω για εσένα, μην συγκρίνεις τον εαυτό σου με καμία άλλη. Ποτέ δεν το κάνω. Ακριβώς. Αυτό όμως εχθές το έκανες. Και οι δύο δεν ήσασταν και εντός κόνσεπτ. Ξέρω, όχι, ωραία. Που ξέρω, απλά ήθελα εγώ να εγώ βαθμολόγησα, ναι, και ο κύριος Γαβαλάς, ναι, μία μόδα που είδαμε απέναντί μας, μία πρόταση, κάτι είχε να πει. Εντάξει. Έχετε δίκιο. Απλά πολλές φορές, δεν ξέρω, ίσως να το συνηθίσω, δεν ξέρω, πολλές φορές με μπερδεύει αυτό το ότι κάτι ακούω σήμερα, τελικά ακούω το ίδιο αύριο. Δεν είναι το ίδιο όμως τελικά. Μάλλον επειδή δεν μπορείς να το ελέγξεις, γίνεται όλο αυτό. Ορίστε. Το πρόβλημα σου είναι ότι δεν μπορείς να το ελέγξεις. Συμφωνώ ότι ο καθένας είναι κάτι. Δηλαδή το δικό μου το δύο είναι άλλο της Κατερίνας, άλλο της Γεωργίας, άλλο της κάθε μίας. Προφανώς δεν πάω να συγκριθώ με κάποια, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι κάθε μέρα. Όλο και περισσότερο ότι είμαστε τελείως διαφορετικές με όλα τα κορίτσια. Ακριβώς. Συμφωνώ. Και απλά είστε διαφορετικά ηλικιακά γκρουπ. Και εσύ πρέπει να δεις τον εαυτό σου όπως είναι για να βελτιωθείς. Και εγώ είμαι εδώ απέναντί σου, ναι, για να κρίνω εσένα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας άλλος σε αυτή την αίθουσα. Είσαι μόνη σου. Το έχουμε. Ωραία. Πάμε στο σήμερα λοιπόν. Θέλω να μου ανοίξεις παρακαλώ λίγο. Θα μπράβο. Θα βγάλω το παλτό. Βγάλ το, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνω. Βγάλ το να το δούμε όλοι. Η φούστα είναι ασύμμετρη ή είναι στραβή? Στραβή. Όχι, όχι, το κάτω μέρος. Είναι ίσια. Όχι, όχι, είναι ολόισια. Είναι ίσια. Ναι. Δεν φαίνεται ίσια αυτή τη στιγμή στο μάτι. Παρ' όλα αυτά, έχεις φέρει επιτέλους, ενώ έχεις παίξει στους ίδιους χρωματισμούς, έχεις φέρει επιτέλους μία άλλη εικόνα σου πάνω στο δικό σου στυλ, το οποίο δεν έχεις. Τώρα είναι καλύτερα. Ναι, 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 ναι. Έχει αρχίσει και φαίνεται καλύτερο. Δεν έχεις ξεφύγει από αυτό που είσαι, αλλά είσαι πολύ όμορφη σε αυτό, μέσα σε αυτό το look. Δεν ξέρω αν θα πείραζα κάτι. Ίσως μόνο το top στο κατεβάζει. Θα έπρεπε να έχεις ένα άλλο top το οποίο είναι πιο chic, πιο ακριβό. Ναι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αλλά δεν είναι κακό. Δύο από εμένα. Ευχαριστώ. Μεγαλοπρεπές όμως το δύο. Ναι, ναι, ναι. Στέλιο μου. Ναι, έχω την αίσθηση ότι δεν την είσαι έτσι στη ζωή σου. Σου έχω ξαναπεί. Έτσι, ντύνομαι από χωρίς τα ψηλά. Εντάξει, μου κάνει λίγο ξένο πάνω σου, ρε παιδί μου. Άμα το βγάλω αυτό, είναι ακριβώς αυτό που φοράω, απλά χωρίς τα ψηλά. Και χωρίς αυτή τη φούστα. Α, όχι, τη φούστα τη φοράω.
Και τέτοια φορέματα φοράω το καλοκαίρι, γενικά τέτοιο στυλ, απλά με άλλα παπούτσια. Ναι, αλλά τώρα δεν είναι καλοκαίρι. Είναι μια καλοκαιρινή φούστα με ένα χειμερινό παλτό. Δεν είναι καλοκαίρι, τώρα την πήρα, κύριε Κουδουνάρη. Προχθές. Νέα κολεξιόν. Άνοιξη. Δεν ήταν νέα κολεξιόν, ήταν με έκπτωση. Άρα ήταν από τα χειμωνιάτικα. Ορίστε. Υπερσινά καλοκαιρινά. Λοιπόν, τόσο χειρότερα. Άκου τώρα. Η φούστα αυτή δεν είναι ωραία. Ναι. Σε αδικεί πάρα πολύ. Είναι πολύ λεπτό το ύφασμα και βαρύ και. Έχει αυτό το μήκος που έτσι όπως την έχεις βάλει δεν είναι ωραία. Ωραία. Μ' αρέσει η παλέτα πάρα πολύ, είναι πολύ ωραία. Ωραία τα μαλλιά σου, το ματιγιά σου, η κοτσίδα σου, πολύ φρέσκια. Σου πάνε αυτά τα χρώματα πάρα πολύ. Δεν σας αρέσει να είμαι βαμμένη και να έχω φτιαγμένο μαλλί? Ανάλογα. Γιατί αυτό το μαλλί δεν είναι φτιαγμένο, είναι πάρα πολύ περιποιημένη αυτή η κοτσίδα. Για γύρω να τη ξαναδώ. Πολύ ωραία είναι. Δεν είναι? Όχι, εμένα μου αρέσει πολύ. Και εμένα. Είσαι πολύ σικ, αυτό φαίνεται. Πολύ σικ. Ευχαριστώ. Δηλαδή κάνεις, ξέρεις, πολύ κομψή και τα λοιπά. Τώρα, εγώ θα κρατούσα αυτό το πλεχτό μπλουζάκι. Θα βάζα μία πλισέ φούστα. Έχω το ίδιο ζακετάκι. Όχι, αυτό με αυτή τη ζακέτα, it's okay. Ωραίο και το παλτό από πάνω. Τα παπούτσια, να σου πω, μου αρέσουν, αλλά με αυτή τη φούστα δεν μου αρέσουν τα παπούτσια. Δηλαδή, εδώ θα ήθελα μία μπότα, αν κρατήσουμε τη φούστα. Να δώσει μια ένταση. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη στιγμή ζούμε. Μην το συζητάς. Μην πεις τίποτα. Κοίτα τον κύριο Γαβαλά στα μάτια και περίμενε να ακούσει τώρα τι θα σου πει. Λοιπόν, θέλω να σου φτιάξω μια υπέροχη σιλουέτα. Ναι. Άρα, αλλάζω τη φούστα και βάζω μια δερματίνη στο χρώμα του πούρου. Υπέροχη θα ήταν. Το κάνω ψιλοκάβαλο και αφήνω αυτό το παπούτσι. Φούστα, δερματίνη ή παντελόνι? Όχι, δερματίνη ή παντελόνι. Okay. Εντάξει, αν πει. Και φούστα. Η φούστα. Που είναι αυτές οι ελαφριές οι δερματίνες, είναι μια χαρά, είναι πολύ τάση για το κροπ. Αλλιώς, για να κάνω ένα look φρανσέζ, αλλά πιο προχωρημένο, θα έβαζα αντί για το κροπ μια σαχαριάνα. Η σαχαριάνα okay. είναι σαν το στρατιωτικό σακάκι, το μακρύ, που έχει ζώνη στη μέση. Πώς το λέμε αυτό, ωραία. Καμπάν, σαχαρίαν, έτσι το λέμε. Ναι. Δεν έχω δει μία μέχρι τώρα να βάλει κάτι τέτοιο. Αυτό το look λοιπόν κράτησε το. Βάλε ένα πουκάμισο μπέζ γυαλιστερό, ναι. Μπέζ λίγο πιο σκούρο, να είναι λιγάκι πιο χαρούμενο. Ωραία. Τα παπούτσια λοιπόν σε αυτό το look θα τα αλλάζαμε. Θα βάζαμε ένα πιο flat, να μην σου πω ένα στυλ αντρικό, σαν Timberland στυλ, για να το κάνεις πιο μοντέρνο. Ναι, ναι. Και αυτό είναι. Εντάξει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να σου πω εγώ την τελική βαθμολογία τώρα. Πάντα να μου πεις. 8,1. Κάτι είναι. Κάτι είναι. Βεβαίως είναι κάτι. Άντε, μπορείς να πας χαρούμενη τώρα πίσω.